Και να εγγραφεί από το σώμα. Καλησπέρα, Καπολίνα. Σας έχει πει αν είναι ένα έγγραφο που μας έχει έρθει από το ΦΟΤΣΑ και αφορά στη δημολογιακή πολιτική. Αυτό το έγγραφο στρέφει ουσιαστικά από κάθε δημοτικό συμβούλιο να πάρει μια απόφαση που νομοδότηκε μια απόφαση οδηγίας προς τα που θα κατευθυνθεί. Προκειμένου μετά να ακολουθήσει η συζήτηση στην συνέλευση του ΦΟΤΣΑ, η οποία θα γίνει αύριο. Σε αυτό το έγγραφο υπάρχουν διάφορα σενάρια και υπάρχουν και τα βασικά τέλη τα οποία θα πληρώνει ο κάθε Δήμος. Κύριε Γαλλιώτη, συγγνώμη και από αυτό. Το κατεπήγον στην αρχή και μετά τώρα πει τα αντίδοση. Το κατεπήγον. Για να το υπέρει το σώμα. Το κατεπήγον έχει πει στο ότι επίκειται η Γενική Συνέλευση του ΦΟΤΣΑ και άρα εγώ και ο Δήμαρχος που θα παρευρεθούμε θα πρέπει να έχουμε μια κατευθυντήρια οδηγία προς τα που θα κινηθούμε. Η Γενική Συνέλευση έχει προσδιοριστεί για αύριο και κατά συνέπεια εκεί ακριβώς έγινε και το κατεπίγον και γι' αυτό δεν. Άρα να ρωτήσω αν εγκρίνει το κατεπίγον, κύριε Μαλά, εγκρίνεται ομόφωνα. Παρακαλώ, κύριε Αγγλίου. Λοιπόν, καθώ στο κυρίω θέμα σε αυτό, στον πίνακα που σα έχει διανεμηθεί, βλέπετε λοιπόν ότι καταρχήν υπάρχουν δύο στήλε στην αρχή που μιλούν για το τέλο διάθεση. Σε αυτέ, στη μία στήλη, το τέλο διάθεση προσδιορίζεται στα 69 και 10 ευρώ ανά τόνο χρημάτων και στην άλλη στήλη στο ποσό των 80,5 ευρώ ανά τόνο χρημάτων. Η πρώτη τιμή αφορά την περίπτωση που στην κεντρική διαχείριση συσσωρεύονται τόνοι από 200.000 τόνοι και πάνω. Και στη δεύτερη περίπτωση είναι που δεν συγκεντρωθούνε οι τόνοι αυτοί και πέσουμε στις 150.000. Ανεβαίνει δηλαδή το τέλος διάθεσης. Αυτά τα δύο ποσά, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, επίκειται ούτως ή άλλως άδειο η συζήτηση στην Γενική Συνέλευση. Αυτά τα δύο ποσά είναι διαπραγματεύσιμα. Δηλαδή, εάν θα πάμε στις 200.000 τόνους και πλέον, συζητάμε για ποσό ανά τόνο 69,10 ευρώ. Έτσι, δηλαδή, περίπου 4 ευρώ ακριβότερο από ότι αυτή τη στιγμή πληρώνει ο Δήμος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ποια είναι τα σενάρια τα οποία ουσιαστικά καλούμαστε να επιλέξουμε. Το ένα σενάριο, το σενάριο 0, είναι ότι θα έχουμε ένα διπλό κόστος αν δεν έχουμε καθόλου ζούμε, κανένας Δήμος. Σε αυτή την περίπτωση έχουν υπολογίσει σε κάποιες ενδεικτικές τιμές, όπως ενδεικτικές είναι και οι άλλες τιμές που αναφέρουν ας πούμε, για το Δήμο μας. Έχουν υπολογίσει λοιπόν μια επιβάρηση της τάξης των 44.000 ευρώ, σε περίπτωση δηλαδή που δεν ζουν κανένας μάθος. Μετά, από εκεί και πέρα, το σενάριο 1α, το οποίο είναι και το πιο ελκυστικό, το ονομάζουμε σενάριο αλληλεγγύης. Εκεί υπολογίζουμε σαφώς χαμηλότερα ποσά, αλλά με την προϋπόθεση πια ότι όλοι οι Δήμοι θα μπουν μέσα και θα συνεισφέρουν όλοι, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, ώστε να έρθει τουλάχιστον στους ασθενέστερους Δήμους, στους μικρότερους, να το πω έτσι, όπως είναι ο Δήμος μας, και άλλοι Δήμοι, να έρθει μικρότερο το ποσό. Σε αυτή την περίπτωση, όπως βλέπετε, υπολογίζουμε με 4,54 ευρώ τον τόνο και κατεβαίνει αρκετά χαμηλά το κόστος μεταφοράς δηλαδή προς την... προς το εργοστάσιο. Εδώ θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το οποίο μας έχουν πει προφορικά είναι ότι αυτό το κόστος, το οποίο συζητάμε στο σενάριο 1α, που είναι το σενάριο αλληλεγγύης, είναι ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί ένας Δήμος ΣΜΑ ή όχι. Δηλαδή,
παράδειγμα η Τρίπολη μπορεί να τα μεταφέρει απευθείας στο εργοστάσιο, γιατί είναι και πιο κοντά, εντούτοις με αυτό το σενάριο, εάν επιλεγεί, θα πληρώνει και αυτή, ουσιαστικά θα πληρώνει ένα τέλος μεταφοράς, το οποίο θα το εποφελούνται οι λοιποί τιμοί, θα κάνουν χρήση SMART. Γι' αυτό και το ονομάζουμε σενάριο αλληλεγγύης. Συναφές με αυτό είναι και το σενάριο 1β. Το σενάριο λοιπόν 1β, το οποίο είναι, ας το πούμε, ανάμεσα στα δύο πρώτα, προβλέπει εισφορά, την οποία την καταβάλλει ουσιαστικά μόνο οι δήμοι που χρησιμοποιούν του ΣΜΑ. Γι' αυτό είναι και ακριβότερο. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο σενάριο, αν η Τρίπολη για παράδειγμα, πάλι ως παράδειγμα το αναφέρω, δεν χρησιμοποιεί το ΣΜΑ και του ΣΜΑ του χρησιμοποιούν οι άλλοι δήμοι, θα μοιράζεται μεταξύ αυτών το κόστος. Το τελευταίο σενάριο, το σενάριο 1C, εκεί ουσιαστικά κάθε δήμος πληρώνει το δικό του ΣΜΑ. Έτσι. Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή δεν συμμετέχει κανένας από τους άλλους δήμους στα έξοδα και ουσιαστικά δηλαδή εκεί πλέον σαν ανεβαίνει το κόστος και το έχουν προϋπολογίσει ενδεικτικές συμμετοχές τιμές στις 41.000-42.000 ευρώ. Εν τέλει δηλαδή, το κόστος θα είναι, αν πούμε ότι είναι 69,1 ευρώ το τόνο στην πρώτη στήλη και με δεδομένο ότι οι προβλέψεις είναι ότι στο εργοστάσιο θα συσσωρεύονται περί τις 300.000 τόνους, δηλαδή θα το υπερκαλύψουμε το ποσό των 200.000 τόνων, άρα θα πάμε στο χαμηλότερο εκεί. Θα πρέπει να προσθέσουμε μετά κάποια από τα υπόλοιπα σενάρια που αφορά ουσιαστικά την μεταφορά των σκουπιδιών προς το εργοστάσιο. Η πρόταση, και να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχουν και κάποια λειτουργικά κόστη ανελαστικά, ας πούμε, τα οποία αφορούν το προσωπικό του φωτσάδα, αναφέρονται στην αρχή, τα οποία για την χρονιά που μας έρχεται τα υπολογίζουν στις 3.222 ευρώ, είναι μικρά σε σχέση με αυτά. Λοιπόν, στο τέλος διάθεσης του 69,1 θα πρέπει να προσθέσουμε και το ποσό που κατά την άποψη τη δική μας είναι του σεναρίου ένα άλλο. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να υποδείξουμε το ελκυστικότερο σενάριο, το οποίο είναι το φθηνότερο δηλαδή. Στις 16.000 ευρώ, δηλαδή να προκρίνουμε το σενάριο της αλληλεγγύης, που έχω την αίσθηση ότι μεγάλη πλειοψηφία δήμων θα το επιλέξει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθούμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή το σενάριο της αλληλεγγύης. Αυτό είχα να πω. Τώρα τα υπόλοιπα βέβαια θα τα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξέρω προς τα πού θα κατευθυνθεί, αλλά νομίζω ότι έχω υποχρέωση να εισηγηθώ το φθηνότερο σενάριο, το οποίο είναι το σενάριο αλληλεγγύης όπως το ονομάζει ο Φωτσά. Ευχαριστούμε. Ναι, έχω ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν το κ. Ματάς θα θέλει